Μόσχα, να ξεκινήσουμε από τις δηλώσεις που έκανε πριν από λίγο ο γραμματέας τύπου του Βλαντίμιρ Πούτιν, Δημήτρη Πεσκόφ. Συγκεκριμένα, όταν ρωτήθηκε αν να εξηγήσει τους λόγους για τους οποίους τα τουρκικά εμπορεύματα, όπως είπαμε χθες, είναι μπλοκαρισμένα στα τελωνεία της Ρωσίας, είπε αυτό γίνεται για να ελεγχθούν διάφοροι παράγοντες. Και όταν το ρώτησαν αν η Ρωσία φοβάται και τρομοκρατική από την απειλή από την Τουρκία, γι' αυτό ίσως να εξετάζει περισσότερα κάποια προϊόντα, ο εκπρόσωπος του Βλαντίμιρ Πούτιν, ο Δημήτρη Πεσκόφ, είπε πως ούτε αυτό το σενάριο, δηλαδή της τρομοκρατικής απειλής από την Τουρκία προς τη Ρωσία, μπορεί να αποκλειστεί. Τώρα, σε σχέση με τις στρατηγικές κινήσεις της Μόσχας, όπως είπαμε χθες, κλιμακώνεται διαρκώς. Έτσι, εκτός από τους S-400, τους οποίους θα αναπτύξει τις προσεχείς μέρες της βάσης στη Συρία, το πρωί υπήρξε δημοσίευμα σύμφωνα με το οποίο το ρωσικό επιτελείο αεροπορίας είναι έτοιμο να προσθέτει επιπλέον και καταδιοκτικά και βομβαρδιστικά αεροσκάφη στις βάσεις της Ρωσίας στη Συρία. Άρα, δηλαδή, αυτή είναι η τελευταία εξέλιξη. Θεωρείς από την εμπειρία σου, Αχιλλέα, ότι θα τραβήξουν κι άλλο το σκηνή οι Ρώσοι, με δεδομένο και αυτό που έγινε με το κομβόι χθες, οι πληροφορίες είναι διαστάμενες για το περί τίνος πρόκειται. Τι άλλο δηλαδή θα κάνει ο Πούτιν και οι υπόλοιποι σήμερα, αύριο, μεθαύριο? Να ξεκαθαρίσουμε λίγο το ζήτημα του κομβόι. Μέχρι και αυτή τη στιγμή δεν έχει υπάρξει ούτε ένα ρωσικό δημοσίευμα που να το αναλύει ξεχωριστά είτε να το αποδέχεται είτε όχι. Αυτό όμως που λένε οι Ρώσοι επιτελείς είναι πως το συγκεκριμένο σημείο στο οποίο χτυπήθηκε, βομβαρδισμούς έκανε η Ρωσία όλο το προηγούμενο διάστημα. Για ποιο λόγο? Γιατί ξέρει πως είναι το σημείο το οποίο ουσιαστικά είναι η καρδιά του λαθρεμπορίου πετρελαίου και όπλων ανάμεσα στον κράτος των τζιχαντιστών και στην Τουρκία. Επομένως, αυτή η ρωσική πλευρά υποστηρίζει πως δεν πρέπει να τον βλέπουμε μόνο σε σχέση με το περιστατικό που είχαμε το σχόλιο πριν, αλλά και βάσει των στοιχείων των οποίων έχει η Ρωσία, πως το σημείο του συγκεκριμένου είναι η καρδιά του τζιχαντιστικού κράτους και των Τούρκων, δηλαδή η καρδιά του λαθρεμπορίου. Βεβαίως, καθόλου δεν αποκλείουμε πως οι βομβαρδισμοί εντάχθηκαν εξαιτίας του γεγονότος πως είναι μια περιοχή η οποία ελέγχεται από τους Τουρκαμάνους, οι οποίοι, όπως είδαμε όλες στις οθόνες μας, ουσιαστικά έβαλαν κατά αιχμαλώτων των πολέμων, ενώ το βίντεο που είδαμε με τους Ρώσους αρχιτεκτονιστές να πέφτουν και από κάτω να τους χτυπούν οι συνεργοί των τζιχαντιστών. Μάλιστα. Λοιπόν, αυτά από πλευρά Μόσχα. Ευχαριστούμε, Αχιλλέα. Θα πάμε και στην Τουρκία, στη Μαρία την Ζαχαράκη, για να δούμε και την άλλη πλευρά. Μαρία, καλό μεσημέρι και σε σένα. Δεν σε ακούμε καλά. Να μας βοηθήσεις λίγο με τη σύνδεση. Δεν σε ακούμε καθαρά. Ναι. Άλλη μια προσπάθεια τώρα, παρακαλώ. Ακούτε καλύτερα. Τώρα με ακούτε καλύτερα. Ναι, συνέχισε. Ωραία. Έλεγα λοιπόν ότι εδώ η Τουρκία έχει αρχίσει και νιώθει σιγά-σιγά το κλειό να στενεύει γύρω της από τη Ρωσία. Χθες είχαμε τα πρώτα στρατιωτικά αντίκτυπα της Μόσχας, τουλάχιστον η Τουρκία έτσι τα εκλαμβάνει, αφού βομβάρδισε αυτό το τουρκικό κομβόι φορτηγών που μετέφερε βοήθεια σε Τουρκομάνους της Συρίας. Το χτύπημα της ρωσικής πολεμικής αεροπορίας έγινε στα σύνορα της Τουρκίας με τη Συρία, στο σημείο που ανέφερε και ο Αχιλλέας πιο πριν. Και στόχος ήταν φορτηγά τουρκικής Ισλαμικής Ανθρωπιστικής Οργάνωσης, μιας οργάνωσης που πρέπει να πούμε ότι έχει πολύ στενές σχέσεις με το προεδρικό περιβάλλον, με άλλα λόγια με το περιβάλλον του Ρετζέπ Τέιπ Ερντογάν. Μετέφεραν υποτίθεται υλικά οικοδομής και ανθρωπιστική βοήθεια προς τους Τουρκομάνους και από αυτή την επίθεση υπήρξαν 7 νεκροί και 10 τραυματίες. Επομένως, η Τουρκία σήμερα θεωρεί ότι αυτή η επίθεση ήταν ως απάντηση στην κατάρριψη του ρωσικού μαχητικού. Αυτή η σφοδρή επίθεση με τους τόσους νεκρούς και εναντίον μιας τέτοιας μεγάλης αυτοκινητοποποίησης. Τώρα, στο δεύτερο επίπεδο έχει αρχίσει ένα άτυπο οικονομικό εμπάργκο κατά της Τουρκίας, παρόλο που η Ρωσία δεν το επιβεβαιώνει. Αρκετοί Τούρκοι πολίτες δυσκολεύονται πλέον να πάρουν βίζα για Ρωσία, ενώ την ίδια ώρα η Μόσχα επικαλούμενη παραβιάζει τον υγειονομικό
βλέπουμε αυτές τις μέρες, κρατά χαμηλούς τόνους και δηλώνει ότι δεν θέλει τη συγκρούση με τη Ρωσία. Ωστόσο, σήμερα συνέλθεται το ανώτατο στρατιωτικό συμβούλιο στην Άγκυρα εκτάκτως για να συζητηθούν οι στρατιωτικές διαστάσεις της κρίσης με τη Ρωσία, αλλά και οι στρατιωτικές κινήσεις των δυνάμεων του ΑΣΑΤ στην περιοχή της Συρίας που βρίσκονται οι Τουρκομάνοι. Δηλαδή, θα εξετάσει η Τουρκία πόσο και με ποιο τρόπο θα υποστηρίξει τους Τουρκομάνους στη Συρία. Όσον αφορά τέλος με την κατάρρευση του ρωσικού μαχητικού, σήμερα η εφημερίδα Χουριέτ ισχυρίζεται ότι την απόφαση να χτυπηθεί και καταρριφθεί το ρωσικό αεροσκάφος την πήρε ο ίδιος ο Τούρκος πιλότος, ακολουθώντας, όπως γράφει η εφημερίδα, τους κανόνες εμπλοκής, χωρίς να ρωτήσει τους ανωτέρους του. Πρόκειται βέβαια για έναν ισχυρισμό στο πλαίσιο για να μην δοθεί περαιτέρω πολιτική διάσταση στο σοβαρό αυτό συμβάν που έχει φέρει ήδη σε μια σοβαρή ρήξη την Τουρκία και τη Ρωσία. Λοιπόν, θα... παρακαλώ. Αφορά το Κυπριακό, θα ήθελα να σου πω ότι έχουμε δύο εξελίξεις, αν μου επιτρέπεις. Βεβαίως. Η μία είναι ότι ο Υπουργός Ευρωπαϊκών Υποθέσεων της Τουρκίας, ο Βολκάν Τουρκής, ανακοίνωσε πριν από λίγο, δήλωσε ότι σημειώνεται πρόοδος στις ενεργειακές διαδικασίες της Τουρκίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση και ανακοινώθηκε από την Ευρωπαϊκή Ένωση ότι το κεφάλαιο 17 που αφορά την οικονομία και την νομισματική πολιτική αναμένεται να ανοίξει στις 14 ή στις 15 Δεκεμβρίου. Αυτή είναι η μία εξέλιξη, την οποία ανακοίνωσε ο Τούρκος Υπουργός Ευρωπαϊκών Υποθέσεων και την ίδια ώρα ο Τούρκος Πρωθυπουργός Αχμέτ Ντεβούτογλου, κάνοντας δηλώσεις και παρουσιάζοντας το πρόγραμμα της κυβέρνησης, που αναφέρθηκε και στο Κυπριακό και είπε ότι μία από τις βασικές προτεραιότητες της Τουρκίας είναι να υπάρξει λύση στην Κύπρο που θα αποτελεί καλό διαπραγμάτευση. Και ο τουρκοκυπριακός λαός να πάρει μια δίκαιη θέση στην διεθνή κοινότητα, όπως είπα. Συνέχισε λέγοντας ότι μέχρι σήμερα θα συνεχιστούν τα βήματα που γίνονται για την ενίσχυση της οικονομίας του ψευδοκράτους και την αύξηση της ευημερίας. Αναφέρθηκε στο θέμα των ενεργήσεων και είπε ότι η Τουρκία θα συνεχίσει να συμβάλλει θετικά ως εγκλήτρια δύναμη για μια δίκαιη και βιώσιμη λύση, η οποία να έχει ως βάση την πραγματική ιδρυτική βούληση των δύο λαών, όπως είπε, την πολιτική ισότητά τους και την κοινή ιδιοκτησία του νησιού. Πρόσθεσε ότι θα στηρίξουν τις προσπάθειες των ΗΠΑ προς αυτή την κατεύθυνση. Μάλιστα. Λοιπόν, ευχαριστούμε, Μαρία Ζαχαράκη. Να δούμε και τον συναγερμό σε ΝΑΤΟ και